με την απονεύρωση. Γιατί σε ήθελε οδοντίατρο. Γιατί σε ήθελε οδοντίατρο. Ξέρω τώρα η μάνα μου τι σκεφτόταν όταν ήμουν μικρή. Ποιος ξέρει. Τι να σου πω. Δηλαδή το θυμάμαι αυτό να μου το λέει από το δημοτικό που δεν καταλάβαινα και πολλά. Μου έλεγε ότι. Αχ, εγώ τι θέλω από σένα. Μήπως ήθελε να μιλάς στους ασθενείς χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν. Δεν ξέρω. Γι' αυτό είναι οδοντίατρο, σε ονειρεύομαι. Κοίτα, μπορεί να σκεφτόταν για γιατρό, γιατρό τύπου καρδιοχειρουργό, δεν νομίζω ότι και να τη πω. Το βλέπω το παιδί μου. Αλλά ίσως μια οδοντιατρική να μπορέσει. Εγώ θυμάμαι ότι μου έβαζε στο μυαλό, είδες ότι προσπαθούσε να με ψήσει και μου έλεγε: μαμά, μην βλέπει τώρα, κλείσει την τηλεόραση. Δεν λέω ψέματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπε, παιδάκι μου, κάνε το θαύμα να μπει να το κάνει. Και εγώ μου λέει: σου υπόσχομαι ότι θα σου πάρω ένα ωραιότατο μικρό αυτοκινητάκι. Και τι έλεγα: μικρό, μεγάλο, δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να δω πώ είναι από μέσα μία τέτοιου είδου σχολή, πανεπιστήμιο κτλ. Τέλο πάντων, μάνα, δεν πειράζει. Καλά τα πήγαμε. Όλα μου δυσκολεύονται. Λοιπόν, είδε, καλά τα πήγαμε γιατί μαζί πορευόμαστε και δεν έχουμε σταματήσει. Γι' αυτό το λέω ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Καλίτσα μου, έρχομαι σε σένα. Μου θύμισε τη δικιά μου που χρόνια αφού είχα τελειώσει τη νομική και δούλευα ως δημοσιογράφος μου έλεγε που θα σου να τώρα μια δικηγόρος που θα έχεις ο βράδυ. Μην ήσουν να μια δικαστήνα. Εγώ νομίζω η δικιά μου δεν θα μου λέγει δικηγόρος, θα μου λέγε να είδες το είπα και εγώ πριν σε σένα. Μια χρόνια της πήρε να παρηγορηθεί. Αυτό. Να, δίπλα θα καθόμασταν με την Κάλλια. Κάλλια θα δίκαζε, εγώ θα κρατούσα πρακτικά. Και παραδίπλα εγώ θα άλλαζα δόντια. Παραδίπλα εγώ θα έκανα κατακόρυφα τσιλίδι. Τι ωραία.